Φίλες και φίλοι του Exlibris, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast μας. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για το Σαββατοκύριακο που το Exlibris παρακολούθησε το Αθηναϊκό Συμπόσιο για τον Tolkien. Θα κάνουμε ένα πιο αναλυτικό podcast τις επόμενες μέρες, επομένως μείνετε συντονισμένοι. Να πω έτσι καταρχάς για να σας φύγει η αγωνία ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Αλλά όπως είπα, περισσότερα θα πούμε σε επόμενο επεισόδιο να το αφαιρώσουμε το χρόνο που πρέπει. Σήμερα θα μιλήσουμε για το βιβλίο το οποίο ολοκλήρωσα πριν από λίγες μέρες, αλλά μόλις τώρα πρόλαβα να κάνω το podcast, και μιλάμε για, όσοι με παρακολουθείτε στο Goodreads θα ξέρετε ότι αυτές τις μέρες διάβασα το Κύριο Mercedes του Stephen King από τις εκδόσεις Bell, την ελληνική μετάφραση δηλαδή. Ένα βιβλίο το οποίο οι φίλοι μου που διαβάζουν πιο φανατικά Stephen King ήταν διχασμένοι. Να πω ότι και αν διαβάσει κάποιες τις κριτικές θα δει ότι ήταν ένα αμφιλεγόμενο βιβλίο. Αρκετοί φτάνουν στο σημείο να μην το θεωρούν καθαρό εισαγωγικά Stephen King, αλλά κάτι διαφορετικό. Τέλος πάντων, είναι ένα βιβλίο το οποίο δίστανται υπόψεις, άλλους άρεσε, άλλους δεν άρεσε. Να πω ότι είναι το πρώτο μέρος από μια τριλογία με ήρωα τον Αμερικάνο detective Bill Hodges. Το βιβλίο αυτό, σε αντίθεση με άλλα βιβλία του Stephen King, είναι, θα λέγαμε, καθαρά αστυνομικό. Και με αστυνομικό, με την έννοια βέβαια όχι την ευρωπαϊκή, να το επιτρέψετε έτσι εισαγωγικά να το πω, δηλαδή όχι με την έννοια του Sherlock Holmes, της Miss Marple, του Ηρακλή Ποαρό, όχι ένα κλασικό whodunit, αλλά ένα περισσότερο σύγχρονο αμερικάνικο detectivistic, περισσότερο θυμίζει αμερικάνικες σειρές με detective, όχι τόσο noir, έχει αρκετά στοιχεία βέβαια, αλλά όχι τόσο noir, περισσότερο με σύγχρονους detective, θα θυμηθείτε σειρές της τηλεόρασης ίσως κάποιοι, αλλά εν πάση περιπτώσει προσεγγίζει περισσότερο την αστυνομική περιπέτεια και λιγότερο το αστυνομικό. Έχει αρκετά ψυχολογικά, να το πω έτσι, στοιχεία, κάτι στο οποίο νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε ότι ο Stephen King ειδικεύεται, δίνει ένα αρκετά μεγάλο βάρος στα κίνητρα και στον τρόπο σκέψης των χαρακτήρων του. Αυτό βέβαια δεν τους κάνει σε καμία περίπτωση, δεν κάνει το βιβλίο εσωστρεφές και να έχει διαγνώστη την εντύπωση ότι ενδοσκοπούν οι χαρακτήρες. Κυρίως ότι υπάρχει είναι κάτι που προάγει την πλοκή. Κυλάει, δεν θα έλεγα ότι έχει καταιγιστικούς ρυθμούς, αλλά έχει ένα ρυθμό πιο ήρεμο, το οποίο εγώ το εκτιμώ τουλάχιστον. Ήρεμος ρυθμός, χτίζει ωραία την υπόθεση. Το μυστήριο δεν είναι τόσο μυστήριο, περισσότερο θυμίζει παιχνίδι, αυτό που λέμε το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, πότε είναι ένα βήμα μπροστά ο κακός εισαγωγικά της υπόθεσης, πότε είναι ένα βήμα μπροστά ο καλός. Τα στοιχεία μαζεύονται σιγά σιγά και φυσικά τιμώντας τη μεγάλη χολιγουντιανή, θα μου επιτρέψετε να το πω, παράδοση, όλα κλιμακώνονται στο τέλος. Στο τέλος έχουμε μια κλιμάκωση με τις απαραίτητες δόσεις δράσης και αγωνίας για το αν θα τα καταφέρει ή δεν θα τα καταφέρει ο ήρωας, αν θα νικήσει το καλό ή το κακό. Και εντάξει, μιλάμε για Αμερικανιά, θα μου πείτε, ναι, μιλάμε για Αμερικανιά και ευχάριστη όμως. Και ναι, στο τέλος θα νικήσει το καλό, το απαραίτητο cliffhanger για να συνεχιστεί το δεύτερο βιβλίο της σειράς, και εκεί πέρα κλείνει. Διαβάζεται εύκολα, γρήγορα, ευχάριστα, κυλάει ο λόγος και η μετάφραση, δεν έχω κάποιο παράπονο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι ακριβώς αυτό που περιμένει κανείς, να το πω έτσι, από ένα αστυνομικό βιβλίο. Βέβαια, όπως είπα, λείπει παντελώς το υπερφυσικό, το μεταφυσικό, αυτά που μας έχει συνηθίσει τους φίλους του συγγραφέας, και ίσως εκεί υπάρχουν και οι αντιρρήσεις και δεν άρεσε. Είναι ένα πολύ, πώς να το πω έτσι, πολύ ρεαλιστικό
πολύ πεζό ίσως να φαίνεται σε κάποιους φίλους του. Αλλά αν το δείτε σαν καθαρά αστυνομική περιπέτεια, νομίζω ότι δεν θα έχετε λόγο να μην το διαβάσετε. Όπως είπα, είναι από αυτό που, εντάξει, δεν μου αρέσει να βάζω τέτοια σταμπέλες στα βιβλία και το ξέρετε, αλλά αυτό που πολλοί θα το χαρακτήριζαν σαν βιβλίο παραλίας. Θα περάσετε με αυτό ευχάριστα το χρόνο σας, και αν έχετε και, και τον απαραίτητο χρόνο, μπορείτε να το βγάλετε σε δύο απογεύματα άνετα, κυλάει εύκολα. Αρκετή αγωνία λοιπόν, ειδικά προς το τέλος, κάποια στοιχεία έξυπνα, κάποια, εντάξει, κάποια που, όπως είπαμε, αμερικανιά, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν χάνεται και τίποτα, αν θέλετε κάτι ανάλαφρο, κάτι να σας διασκεδάσει για ένα ταξιδάκι, για μια παραλία, για κάποια ελεύθερα απογεύματα. Νομίζω είναι, και δεν σας αρέσει και τα αστυνομικά βέβαια, έτσι, νομίζω ότι είναι ότι πρέπει. Να πω ότι το είπαμε είναι τριλογία, οι εκδόσεις Bell έχουν εκδώσει και το δεύτερο βιβλίο, το με τίτλο «Ότι βρεις δικό σου», «Finders Keepers» στα αγγλικά, και δεν το έχω διαβάσει ακόμα, κάποια στιγμή ίσως το διαβάσω. Και υπάρχει και το τρίτο βιβλίο της σειράς, το End of Watch, που νομίζω δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα ελληνικά. Και μια και είπαμε για τις εκδόσεις Bell, να σας πω ότι έχουν ανοίξει και ένα καινούριο χώρο, ένα βιβλιοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας, στην Εμμανουήλ Μπενάκη 22, και το Ex Libris σε πρώτη ευκαιρία, που θα μπορέσει να έχει χρόνο στη διάθεσή του, θα ήθελε να το επισκεφθεί και να σας μεταφέρει και από εκεί τις εντυπώσεις του. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η απόψη μου για το βιβλίο, για τον κύριο Mercedes του Stephen King, και φυσικά όπως πάντα περιμένω τα σχόλιά σας, τις εντυπώσεις σας, τις αντιρρήσεις σας για αυτά που είπα. Έχετε υπόψη βέβαια ότι δεν είμαι, έχω διαβάσει κάποια του Stephen King, δεν είμαι φανατικός και δεν μπορώ να αναλύσω πολύ, αλλά έχουμε καλούς φίλους οι οποίοι με πρώτους και καλύτερους τα παιδιά από το spoiler.gr, οι οποίοι θα χαρούν μάλλον να μπούμε σε ένα διάλογο και να απαντήσουν τις όποιες απορίες σας για τον Stephen King. Έτσι λοιπόν, αναμένουμε σε επόμενο podcast να σας πω και για τα για το συμπόσιο, Θηναϊκό συμπόσιο για τον Tolkien, και να κλείσω με τα βιβλία, με κάποια βιβλία τα οποία μπόρεσα και προμηθεύτηκα. Είχα ένα μικρό budget να ξοδέψω σε βιβλία αυτή τη φορά και πήρα κάποια. Πήρα το επιτέλους, πήρα και εγώ τη σκιά στο σπίτι του Κωνσταντίνου Κέλλη, για την οποία σας έχω μιλήσει τόσο πολλές φορές. Μάλλον σας έχω μιλήσει αυτοί που το έχουν διαβάσει. Τώρα ήρθε και η σειρά μου. Ένα βιβλίο που μου έκανε εντύπωση, σαν πολύ ενδιαφέρον φάνηκε σαν υπόθεση, του Θεόφιλου Γελόπουλου, του Αγκάθινο Στέμα. Επίσης ένα ιστορικό, μάλλον όχι ένα ιστορικό, πήρα για να δω, τέσσερα ιστορικά αυτή την περίοδο. Να ξεκινήσω με το ένα βιβλίο του Woodhouse, το «Η άνοδος και πτώση των συνταγματαρχών», μια νέα πιο εμπλουτισμένη έκδοση, είναι σχετικά παλιό το βιβλίο, έτσι να δούμε λίγο και την άποψη μιας τρίτης ματιάς, μια και είχαμε μιλήσει και παλιότερα για το βιβλίο του Κώστα Κορνέτη, «Τα παιδιά της δικτατορίας», είπα να δω και από μια άλλη άποψη. Επίσης ένα βιβλίο που του ήθελα καιρό, το «The Balkans», «Τα Βαλκάνια», του Mark Mazower, και δύο βιβλία της Ελένης Γλίκαλτζη Αρβελέρ, της γνωστής καθηγήτριας. Το ένα είναι το «Γιατί το Βυζάντιο», πολύ γνωστό, και το άλλο το «Πόσο ελληνικό είναι Βυζάντιο και πόσο βυζαντινοί οι νεοέλληνες». Ένα από τις εκδόσεις μετά έχουμε το άλλο από τις εκδόσεις Gutenberg. Α, να πω εδώ και κάτι, γιατί κάποια από αυτά τα αγόρασα από βιβλιοπωλεία, κάποια από αυτά όμως τα παρήγγυλα. Να πω ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα μικρό παράπονο, να το πω έτσι. Το βιβλίο που παρήγγυλα μέσω από ξένο site, το γνωστό Book Depository, το οποίο το προτιμώ κυρίως γιατί δεν έχει μεταφορικά προς την Ελλάδα, και όταν βγάζει προσφορές πραγματικά συμφέρει, όχι ότι έχει
κανονικά πολύ καλύτερες τιμές από αυτές που βρίσκεται Ελλάδα, αλλά όταν πετύχει κάποιος κάποια προσφορά, κάποια ειδική έκπτωση, εντάξει, όπως και σε όλα τα online βιβλιοπωλεία ή και στα φυσικά βιβλιοπωλεία, όταν πετύχει έκπτωση, σαφώς θα συμφέρει. Λοιπόν, το παρόλο που ήταν ένα βιβλιαράκι και σχετικά φθηνό, ήρθε πολύ ωραία συσκευασμένο και με τον κλασικό, που συνήθως από εκεί ξέρετε, ας πούμε συλλεκτικό σελίδοδείκτη του, του Book Depository. Σε αντίθεση, τα βιβλία που ήρθαν από το Βέργκελ Online από ελληνικό και μάλιστα μεγάλη αλυσίδα, ήρθαν χήμα, να το πω έτσι, μέσα σε ένα κουτί με κάτι άλλα πράγματα. Ευτυχώς δεν είχαν χτυπηθεί και φυσικά πέρα από την απόδειξη αγοράς δεν υπήρχε τίποτα. Και λέω, ρε παιδιά, τόσο ούτε ένα σελίδοδείκτη πια, έστω για να κάνετε διαφήμιση στον εαυτό σας. Τέλος πάντων, ίσως το συζητήσουμε και αυτό κάποια άλλη φορά. Αυτά λοιπόν προς το παρόν, θα τα πούμε, αναμένετε και το επόμενο επεισόδιο μας. Να είστε καλά. Γεια σας.